Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Θα αρχίσουμε την εκδήλωσή μας με κάποιες ευχαριστίες για όλους εκείνους τους ανθρώπους που μας βοήθησαν ώστε η ιδέα αυτής της εκδήλωσης να γίνει σήμερα πράξη. Αρχικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Καρπενησίου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στον κύριο Δήμαρχο να του μιλήσουμε για την εκδήλωση και να του πούμε τι έχουμε στο μυαλό μας, δέχτηκε πάρα πολύ πρόθυμα να μας βοηθήσει, αλλά όχι μόνο στα λόγια, όσο και στις πράξεις. Όλα αυτά που βλέπετε σήμερα στη μένα, τα μικρόφωνα, τα ηχεία, τα φώτα, είναι υπό την επιμέλεια του Δήμου και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πολύ. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη κυρία Σοφία Ζαλακώστα, την πρόεδρο της ΕΚΕΠΑΔΙΚ, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια των προβών, εν πάση περιπτώσει, ήταν δίπλα μας και μας βοηθούσε σε οτιδήποτε χρειαζόταν. Χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε σήμερα να είμαστε. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά από το καινούριο φωτογραφείο της πόλης μας, το οποίο έχει το όνομα Φωτογραφείο. Τα οποία παιδιά μίλησαν με κάποια άτομα της οργάνωσης και μας εκτύπωσαν δωρεάν τις αφίσες, τις οποίες είδατε να κυκλοφορούν στην πόλη. Και εντάξει, ό,τι και να πούμε για αυτή την εξαίρετη δουλειά θα ήταν λίγο. Καλές δουλειές τους ευχόμαστε. Μιας και η εκδήλωση σημερινή εντάσσεται στις γιορτές δάσους, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κιόλας όλους τους χορηγούς των γιορτών δάσεων, οι οποίοι είναι το Star Lamias, τα Ευρυτανικά Νέα, ο Στόχος FM, τα οποία προώθησαν μέσα από τις γιορτές δάσους στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πίσω από όλα αυτά που βλέπετε, υπάρχουν και δύο άνθρωποι οι οποίοι επίσης μας έδωσαν πολύ την βοήθεια και αυτοί δεν είναι άλλοι από τον πατήρ Γεώργιο τον Χρυσαφογιώργο, ο οποίος μας φιλοξένησε στη Σχολή των Ευρυτάνων Αγίων καθ' όλη τη διάρκεια των προβών μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας εμπιστεύτηκε και είναι πολύ, το εκτιμούμε πολύ αυτό. Και τέλος τον κύριο Τάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος βοήθησε υπερβολικά πολύ στο μουσικό κομμάτι, θελοντικά ο άνθρωπος, ερχόταν σχεδόν κάθε φορά στις πρόβες μαζί μας και μας συντόνιζε, μας μάθαινε μουσική και χωρίς αυτόν επίσης δεν θα μπορούσε σήμερα να γίνει εκδήλωση.
Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και σας σήμερα εδώ που ήρθατε. Τώρα, να σας πούμε λίγα λόγια για την εκδήλωσή μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια φράση, η οποία λίγο πολύ την έχετε ακούσει. Και αυτή είναι ότι ηττημένος δεν είναι αυτός που χάνει, αλλά αυτός που παρετείται. Στη ζωή μας κάθε μέρα, καλούμαστε να δώσουμε αρκετές μάχες. Κάθε μα κάθε μέρα. Κάποιες μάχες από αυτές είναι μικρές, κάποιες μεγάλες, κάποιες εσωτερικές, κάποιες εξωτερικές, όμως όλες είναι μάχες. Και πολλές φορές τυχαίνει να είναι άνισες μάχες. Μία τέτοια μάχη κλήθηκε να δώσει πέρυσι ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γιώγιος, στον οποίο είναι και αφιερωμένη σήμερα αυτή η εκδήλωση. Και δεν την ονομάζω δοκιμασία, ούτε αρρώστια, την ονομάζω μάχη, γιατί πραγματικά αυτό το παιδί δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζετε, πόσοι τον ζήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της αρρώστιας, αλλά ήταν ένας πραγματικός μαχητής και απέδειξε σε όλους από εμάς που μπορεί να απογοητευόμαστε με τα μικρά πράγματα που μας συμβαίνουν, ότι οφείλουμε κάθε μέρα να το παλεύουμε, κάθε μέρα να το ζούμε και να είμαστε ευγνώμων για όλα αυτά εκείνα που έχουμε. Και να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αρρώστιας ήταν πραγματικά ένας νικητής, γιατί δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Γιατί μπορεί να έπεφτε, ψυχολογικά λογικό είναι, αλλά πάντα έπιανε τον εαυτό του από το χεράκι και τον ξανασήκωνε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο λόγος που γίνεται σήμερα αυτή η εκδήλωση είναι γιατί ακριβώς ο φίλος μας ο Γιώργος κάποια στιγμή είχε ανεβάσει μια φωτογραφία, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία η οποία έλεγε «Θέλω μια μέρα κάποιος να με κοιτάξει και να πει ότι εξαιτίας σου, because of you, όπως λέγεται και η εκδήλωσή μας, εγώ δεν θα τα παρατήσω». Μπορεί σήμερα ο Γιώργος να μην είναι εδώ, είναι εδώ όμως σίγουρα, και because of him, χάρη σε αυτόν, εμείς δεν θα τα παρατήσουμε. Επίσης, ο Γιώργος μέσα από όλο αυτό που έζησε, κατάφερε να δει τη ζωή σε μια τόσο μικρή ηλικία, πιστεύω πολύ πιο αληθινά από τον καθένα μας. Και γι' αυτό είχε βάλει στόχο στη ζωή του και είχαμε δώσει υπόσχεση και μαζί ότι βγαίνοντας από αυτή τη μάχη θα ήθελε πολύ να κάνει κάτι ώστε να βοηθήσει τα παιδάκια, τους ενήλικες, οι οποίοι επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δοκιμασία, οι οποίοι περνάνε καρκίνο. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εκδήλωση η οποία θα αποτελεί ένα γλυκό μνημόσυνο του Γιώργου και χάρη σε αυτόν αν κάποιος έχει την ευχαρίστηση, θα μπορούσε να βοηθήσει εθελοντικά τη φλόγα. Γι' αυτό και υπάρχει εδώ στα αριστερά μου ένα κουτάκι όπου αν κάποιος έχει την ευχαρίστηση μπορεί να βοηθήσει τη φλόγα, η οποία φλόγα είναι ένας σύλλογος γονιών με νεοπλασματικές ασθένειες, η οποία έχει δημιουργηθεί από εθελοντείς γονείς που έχουν αυτή τη στιγμή τα παιδάκια τους άρρωστα, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Έχει δώσει στέγη σε ανθρώπους οι οποίοι τους έτυχε αυτό το πράγμα, κατέβηκαν στην Αθήνα και απλά βρήκαν σπίτι, βρήκαν ψυχολογική βοήθεια, βρήκαν πάρα πολύ στήριξη και όλα αυτά από εθελοντές. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος έχει την ευχαρίστηση, θα μπορούσε να βοηθήσει εθελοντικά το έργο της φλόγας. Δεν είναι υποχρεωτικό. Περάσαμε ένα καλοκαίρι πολύ όμορφο. Κάθε μέρα κάναμε πρόβες, κάθε μέρα είχαμε στην καρδιά μας τον Γιώργο. Κάθε μέρα ανταλλάζαμε απόψεις, ανταλλάζαμε μουσικές απόψεις, μαθαίναμε ένας από τον άλλον. Όλους εμάς εδώ πέρα που μας βλέπετε και θα μας δείτε, ο Γιώργος μας έδεσε πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρη ότι θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή αν το γνώριζε που πιστεύω ότι το γνωρίζει. Και γι' αυτό, because of him, δεν θα τα παρατήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που ήρθατε. Να σας πούμε ότι αν κάποιος κάποια στιγμή θέλει κάτι να πει, υπάρχουν εδώ στα δεξιά μου τα παιδιά τα οποία έχουν αναλάβει τέλος πάντων την πώληση κάποιων ποτών, αναψυκτικών, νερών, ό,τι θέλετε, για να μην τρέχουμε τώρα στα περίπτερα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Because of you, λοιπόν.
ανακοίνωσε στα προβληθέ ένα βιντεάκι, το οποίο έχει φτιαχτεί από τους φίλους του Γιώργου και από την Αλεξάνδρα, που μόλις έπαιξε μουσική. Οπότε, αν κάποιος έχει την ευχαρίστηση, μπορεί να καθίσει μέχρι την τέλεια για να το δει. Ευχαριστώ.
Tomorrow,
meant to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in you. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go. Oh, I love it.
Είναι χαρτί, αγγέλη, αμυρή ψυχή.
πιάσε στεριά. Μα το πρωί χάνεσαι.
ρίξω τα παρικό παιδό σε παραλία που έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια τραπέζι με ψωμί, νερό κι αλά. Stars, let me say what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Every day for us something new.
different you. And nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Just I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different you. And nothing else matters. Never cared for what they say. Never cared for games they play. Cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Yeah.
καλοκαιρινά. Κάνε μου πάνω στο σώμα σου. Έλα, αγαπώ στην άμυνα. Όλο το νησί με ένα βότσαλο στα πόδια σου. Thank you.
Mon désespoir, je suis malade.
έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μυστικά, την άλλη όψη σου να αγγίξω.
He lives alone.
αχ πόσο σ' αγαπώ. Ένα σοφίλι θέλω να χορτάσω, αχ να το κρατήσω για πάντα φυλακτό. Βγαίνω στη βροχή, σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει, ό,τι όμορφο ξεχνώ. Βγαίνω στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει, ό,τι όμορφο ξεχνώ. Έφερα κρασί, άνταμα να το πιούμε, που φεύγεις να τα πούμε για ύστερη φορά. Και σου τραγουδώ, δεν μπορώ να κλάψω, μέσα απ' το τραγούδι βρίσκω τι αγαπώ. Βγαίνω στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει, ό,τι όμορφο ξεχνώ. Βγαίνω στη βροχή, σου μοιάζει, μάνα μου αγκαλιάζει, ό,τι όμορφο ξεχνώ. Εξοχή στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς τα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέντες γραμμένα, για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αψυχής με ένα κρυμμένο πράγμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αψυχής με ένα κρυμμένο τάγμα. Μια παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το λίμνα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σε αυτά που ήτανε τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο πράγμα. Η σωτηρία της ψυχής
ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Thank you.
χτίζα τον δουλειό.
βρήκα στο Σεριάνι μου προχθές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα εδόνια σε χτυκιάσανε στην κρύα που στράγγιξε άλλους χάθηκαν και εκείνοι τους βρήκαν αγαπηζούν στα μισά κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά είναι και στη γωνιά μας σε τη λίμνη παραμιλούν στην ακροθαλασσιά και στα νύχτα του κόσμου τα καμιό πως έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πως το φεράνει η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά. Ξώτες, φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλωβί και στο υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αρδυρομιδοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Θα με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.
γιατρέψε την αν μπορείς να δάκρυς απ' τα βάθη της ψυχής και αν τη σώσεις θα σου τα